Μπορεί να φάω και, και 400.000 αν πω, κάτι βάλει. Καλά, που καλά. Χωρί να μπορώ να το αποδείξω. Χωρί να μπορεί να το αποδείξω, δεν βέβαια. Φυσικά, γιατί είναι... Δεν μπορεί, φυσικά. Δεν μπορεί. Αυτά τα. Ξε... Η αστυνομία είναι και, και τα δικαστήρια. Εντάξει, επίση υπάρχουν πράγματα τα οποία βγήκαν στη φόρα τα οποία ε, δεν μπορεί να τα φανταστεί. Ναι. Δηλαδή είναι τελείω άλλο πράγμα. Μια γενικά επιθετική συμπεριφορά ή ένα άνθρωπο ο οποίο. Ε, γνωρίζεις ότι έχει μια ροπή προς κάτι και τελείως άλλο αυτά που ακούστηκαν, τα οποία mm -hmm. μέλη να αποδειχθούν. Κάποια από αυτά, ναι. Με εσύ με τον Πέτρο Φιλιππίδη, νομίζω είχε συνεργαστεί, δεν είχε συνεργαστεί, είχατε ναι, κάνει είχα... το μολιερό. Είχαμε δουλέψει μαζί ένα, καλο... ένα, καλοκαίρι και ένα χειμώνα. Πώς ήταν η συνεργασία? Κοίταξε, ε, αυτό το έχω ξαναπεί, είναι και γνωστό. Ο Πέτρος ah, okay. ήταν ένας έντονο άνθρωπος. Εγώ προσωπικά δεν αντιμετώπισα κανένα θέμα μαζί του. Ε, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να χάσει την ψυχραιμία του. Ε, οπότε μπορούσα να φανταστώ ότι μπορεί να μιλήσει άσχημα, αλλά τάξη, κάποια άλλα πράγματα δεν μπορείς εύκολα να τα φανταστείς. Κώστα, η φιλενάδα σου είναι ειλικρινής. Ναι. ναι. Αλήθεια. Mm -hmm. Επίσης, ε, έχει, έχει φοβερά χαρακτηριστικά το οποίο δεν, δεν μπορείς να τα δεις με την πρώτη ματιά και Α πούμε, ένα φοβερό που έχει μυρτόπουλο, δεν το ξέρει. Είναι πραγματικά φοβερό. Δηλαδή, τώρα, αν, αν πάω μέσα στο καμαρίνι που έχει αφήσει την τσάντα, μπορώ να βρω ένα κομματάκι τυρόπιτα. Αυτός. Κακό είναι αυτό, γιατί. Δεν πετάμε το φαγητό. Δεν το πετάμε. Ναι, δεν το πετάμε, αλλά μπορεί να φάει μια τυρόπιτα να την τρώει τρει μέρε. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι λίγο σπούκι, βέβαια. Δηλαδή. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, 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 αφήνει, γιατί αυτή η μπουκίτσα μπορεί να τη χρειαστεί μετά από δύο μέρε τη στιγμή που θα κάνει ένα διάλειμμα να φάει αυτή την πουκιά. Μαζί με δύο μυρμηγκάκια να... θα τη φάει, βέβαια. Έτσι. Κοίταξε, Εχω, έχω, έχω, έχω Μυρμηγκι αστεία τη λε. Ναι, λέει μυρμήγκη. <laughs> και, ένα... και, το ξέρα. και ένα άλλο παρατσούκλι που έχω είναι τροφοσυλλέκτη. Μπορώ πραγματικά στο τέλο τη μέρα να έχω φάει μια πολύ μικρή ποσότητα φαγητού. Μπορεί να είναι ένα μικρό πιάτο φαγητού. Αλλά αν κάθε μία-δύο ώρε δεν μα κάτι, δεν είμαι καλά. Άρα εσύ θα μπορούσε με τίποτα να πα survivor. Όχι, μπορεί και να μπορούσα να πάω, γιατί φαντάζομαι ότι εκεί πρέπει να είσαι εκπαιδεμένο να τρώσει πάρα πολύ λίγο. Όχι, δεν υπάρχει εκπαίδευση. πα σε κανένα φροντιστήριο πριν πα στο σαρβάρι. Όταν το φτάνει, παθαίνει σοκ, φαντάζομαι, γιατί δεν τρώσει για μερικέ μέρε. Δεν τρώσει τίποτα. Δεν Μόνο καρύδε. Του φέρνουν κάτι τάξη. ρύζι. Αλλά όταν λέμε ρύζι, νομίζω βλέπω μια, μια κουταλιά τη σούπα είναι το ρύζι σου. Όχι... Εντάξει, θα την μοιράσω στο, στο 24ωρο, αν χρειαστεί να πάω. Ναι, θα... θέλω να πω και τα λοιπά. Θα μπορούσατε να πάτε σε ένα παιχνίδι επιβίωση, γιατί πολλοί συναδελφοί σα το οποίοι πάνε τα τελευταία χρόνια. Εγώ νομίζω πω δεν θα μπορούσα. Ε, ποτέ μιλά ποτέ βέβαια. Ε, τα οικονομικά είναι πολύ καλά, ακούγεται. Εννοείται και είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο. Εμένα και μήνα φαντάζομαι μήνα, και αναγνωρισιμότητα είναι. Εννοώ το ότι είσαι στην επικαιρότητα. Σου είχαν πει Κώστα πριν δύο χρόνια. Στο survivor. Ναι. Δεν ξέρει, τι με φυκάρει <laughs> πιο πολύ από όλα πάντω σε κάτι τέτοιο. Η <laughs> ιδέα ότι βρίσκομαι με αυτού του ανθρώπου. Όλο το 24ωρο. Αυτό, αυτό, είναι... ε, αυτό είναι το reality. Ό,τι χειρότερο. Τι τρελαίνει αυτό Και με τον Κώστα να μου πει να πάω στο νησί δηλαδή. 15 μέρε θα περάσουμε τέλεια. Αν μου πει να κάτσω 4 μήνε οι δυο μα με τον Κώστα Στοντζέρη. Γιατί η Λιζή... ολόκληρη περιοδία που κάναμε μαζί δεν είχε πρόβλημα. Ναι, εκεί έφευγε κιόλα. Είχε κι άλλε, δεν τα Τέλει ζούσα όλα εγώ. Αυτό που θέλω να πω για τη, για, για Μυρτό είναι κάτι που ίσω να μην ξέρει. Η Μυρτό έχει μια Άντε φωνή πάλι. απίστευτη. Τι φωνή. Ε, που θα μπορούσε να ήταν. Εκνευριστική ενό. Τραγουδίστρια. Α, καλή πάνω, φωνή. Ε, Επαγγελματία. Oh. Oh. Όχι πώ τραγουδάμε οι ηθοποιοί. εσύ είσαι για το τέτοιο, για τον κοκλόν. Είσαι για τον λοιπόν, τζάστε του οβά για να τραγουδήσει. Αν τραγουδά ωραία. Δεν καταλαβαίνει. Τραγουδάει καλά ή έχει χάλια το τώρα. Τι λε. Θέλει να τραγουδάω καλά. Υπέροχα. υπέροχα, έχει μοναδική χρειά, απίστευτη χρειά μάλλον. Γιατί κάθε χρειά είναι μοναδική. Έχει απίστευτη χρειά. Επίση τραγουδάει υπέροχα τα γαλλικά που κατέχει τη γαλλική. Η μικρά είναι εδώ, όπω βλέπει. <laughs> Και είναι πραγματικά ε, να την ακούσει, είναι ψυχικό τη τρίχα. Στο, στο δηλώνω δηλαδή. Ναι, είσαι για ένα τέτοιο και αυτό δεν είναι reality. Πα απλά και φεύγει. Εντάξει, εντάξει. Όχι. Ε, Πάντω ε, δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα, όπω τα λέμε. Έτσι ακριβώ είναι. Καλά Επίσης... τραγουδάω Επίσης... και μπορώ να, να, να πω πολύ καλά κάποια τραγούδια, αλλά. Επίστευα αυτό... να σου πω ότι. Mm. Την δηλαδή, πάρα ένα πολύ... λαβί εν ροό θα μπορούσαμε να μου το τραγουδίσει τώρα. <laughs> ε, δεν νομίζω. Γιατί, γι' στου τείχου να του βρούμε. Όχι, κοίταξε, έχω μια φωνή που είναι πολύ μπάσα. Οπότε δεν μπορώ να πω τα πάντα. Ποιο δεν καταλαβαίνει. Βρέχει, βρέχει. Δεν βέχει βέχει μου. Καταρχά... θα μου πει ποιο θα πει. καταλαβαίνει. Θα σου βάλω κάτι μετά, άμα θέλει <laughs> να τα πω. Φάει το τσισκέκι σου, εσύ. Ναι. Κόστα, να το λέω. Ναι. Παίρνω την, το λικάκι σου, το μυρμικάκι σου. Ναι. Και πάμε στο ξεμολογητήριο. Είσαι έτοιμο. Mm. Ε, με ποιον, με εμένα. Όχι, με, με, <laughs> με το μερτάκι. <laughs> εσύ θα κάτσει να φά το γλυκάκι σου. Εγώ ήθελα να πω και άλλα πράγματα πάντω να πάω Τον αγαπάω πάρα πολύ πραγματικά.